πραγματική καταστροφή. Έχουν εξαφανιστεί όπως το Μάτι και το κόκκινο λιμανάκι και ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Νέου Γουτσά που είναι στην πρώτη και στη δεύτερη είσοδο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε εικόνα για τον αριθμό των νεκρών, μια πρώτη εκτίμηση? Κοιτάξτε, όταν μίλησα για νεκρούς κάποιοι δεν πίστευαν. Θα σας πω κάτι και νομίζω ότι δυστυχώς θα επιβεβαιωθώ. Θα ξεπεράσουν τους 80. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι είναι όμως αλήθεια. Θα δούμε. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, γιατί πρέπει να το λέμε, αν και δεν είναι η ώρα, είναι ότι υποτιμήθηκε η φωτιά. Όταν δημιουργήθηκε το μέτωπο και άλλαξε η φορά του ανέμου και πήγε μέσα στον εκπληκτικό ιστό, ήταν τέτοια η ταχύτητά της που δεν μπορούσε να κάνει κανένα τίποτα. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Δήμαρχε. Είπε, ακούστε με λιγάκι, επειδή κάποιος είπε ότι δόθηκε εντολή εκένωσης. Λέτε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν δόθηκε καμία εντολή εκένωσης, έτσι, ιδίως για τα κομμάτια κάτω από τη λεωφόρο Μαραθώνος, που πέρασε η φωτιά σαν να μην υπήρχε για την πυρική ζώνη των 21 μέτρων τη λεωφόρου Μαραθώνος. Κάηκαν άνθρωποι, δεν μπόρεσαν ούτε στη θάλασσα όταν έφτασαν να σωθούν. Είναι πραγματικά μια τραγωδία. Κύριε Δήμαρχε, είπατε νωρίτερα ότι δεν εκτιμήθηκε σωστά η κατεύθυνση της φωτιάς. Προφανώς, κοιτάξτε, για να υπάρχει τέτοια καταστροφή, κάτι είναι λάθος, είναι σαφέστατο. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Είπατε κάτι τρομακτικό που